Λοιπόν, Με τον κύριο Γιάννη Σμυρλή θα συνεχίσουμε, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών. γιατί Όπω σα είπαμε, θα πρέπει να κάνουμε μια εκτινογραφία του τι ακριβώ έγινε στην χθεσινή συνάντηση με τον Γιάννη. και διάδοχο, τι αποκόμισε και η και χώρα τι αποκόμισε η, η ελληνική πλευρά, κύριε Σμυρλή. Οπότε, να δούμε το ύψο των συμφωνιών και τι αφορούν. Καλημέρα σα ε, και σε όλου του ηλεκτρονικού μα. Το πιο σημαντικό είναι το ότι ήρθε ο ίδιο ο διάδοχο και ήταν το πρώτο ταξίδι εκτός χώρας μετά τον κορονοϊό uh -huh. και επέλεξε να συμβολήσει με την Ελλάδα επέλεξε να μείνει να σα πω ότι ο διάδοχο συνήθω δεν μένει στι χώρε που πάει, πάει κάποιε ώρε και φεύγει. Οπότε mm -hmm. έκανε μια πολύ μεγάλη επίσκεψη στα δεδομένα του, θέλοντα να δείξει τη σημασία που έχει γι' αυτόν η σχέση του με τον Πρωθυπουργό, τον κ. Ιάκο, τον Μητσοτάκη. από τη μία και από την άλλη, η σχέση των δύο χωρών. Άρα, ξεκινάμε από το πρώτο που είναι η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και mm -hmm. το Ανώτο Συμβούλιο Στρατηγική Συνεργασία, το οποίο θεσμοθετήθηκε μεταξύ μα. Άρα, να βαθμίσαμε τι διπλωματικέ μα σχέσει mm -hmm. ακόμα περισσότερο. Από εκεί και πέρα είχαμε 11 συμφωνίε διακρατικέ, οι οποίε είχαν να κάνουν. που με... αφορούν δηλαδή Ελλάδα, Σαουδική Αραβία. Μόνο τα, τα κράτη. Τα κράτη που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, έχουν να κάνουν με την αμυντική ε, βιομηχανία. Ε, έχουν να κάνουν με τι επενδύσει. Mm -hmm. ε, και από εκεί και πέρα, βέβαια, το πιο σημαντικό από όλα που για πρώτη φορά συμβαίνει είναι ότι παράλληλα τη δεύτερη μέρα είχαμε και. Τα ιδιωτικά. Ε? Είχαμε και 16 κρατικέ. Να πούμε στις, λίγο στι 11 κρατικέ. Και να μείνουμε κυρίω στην ενέργεια. Διαβάσαμε ότι υπήρξε κάποια συμφωνία να, να παραχωρήσει η Σαουδική Αραβία να τροφοδοτήσει την Ευρώπη με φθηνή με ενέργεια. Πώ θα γίνει αυτό. Η Σαουδική Αραβία έχει ένα πρόγραμμα το 2030, ναι. το όραμα του 2030, στο οποίο έχει πολύ μεγάλα έργα μέσα. Ένα από τα μεγάλα έργα που έχει είναι η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, σε πολύ μεγάλα νούμερα, δυσθεώρητα νούμερα. Mm -hmm. ε, μέσα σε αυτή τη, τη στρατηγική τη, θέλει να κάνει και εξαγωγή ρεύματο. Mm -hmm. Εκεί λοιπόν ε, το Μνημόνιο Συνεργασία λέει ότι θα διερευνήσουμε το πώ αυτό μπορεί να φτάσει στην Ελλάδα. Με πολύ φθηνή ε, τιμή όμως, ανταγωνιστική τιμή, και από εκεί η Ελλάδα mm. να γίνει ένα hub το οποίο θα μεταφέρει ενέργεια σε όλη την Ευρώπη ναι. ε, mm -hmm. από τη Σερβική Αραβία. Πρακτικά Τα... και τεχνικά, ίδιο... υπάρχει κάτι τέτοιο, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί έχουμε μια απόσταση, δηλαδή. Μπορεί να γίνει. Με καλώδιο ε, το... θα γίνει και αυτό. Με καλώδιο μπορεί να γίνει. Το ερώτημα είναι το κατά πόσο, πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει ένα τόσο μεγάλο project. Γιατί πρέπει mm -hmm. να είναι πολύ μεγάλη η παραγωγή για να αξίζει τον κόπο ένα καλώδιο τέτοιο, γιατί είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Ε, θα, θα, θα δουλέψουν τώρα οι τεχνικέ ομάδε, οι δικέ μα και οι δικέ του, ώστε όλο αυτό να πάρει σάρκα και ωστά. Άρα το μνημόνιο όμω, η σημασία του πια είναι ότι θέλουν να τροφοδοτήσουν ευθυνή πράσινη ενέργεια mm -hmm. την Ευρώπη mm -hmm. μέσω τη Ελλάδα. Mm -hmm. Αυτό mm -hmm. είναι το, το σημαντικό που κρατάμε και θα δούμε σε ποιο βαθμό και πόσο γρήγορα αυτό μπορεί να γίνει. Μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα. Είναι... Απλά η... να πούμε. Το... Ρω... το κορυφαίο στα διακρατικά αυτό είναι και τα αμυντικά. Ποιο είναι το κορυφαίο. Αυτό και τα αμυντικά είναι. Τα... Η ενέργεια και τα αμυντικά είναι στα το κορυφαίο. Στα αμυντικά τι συμφωνήσαμε με του Έτσι κι αλλιώ υπάρχει μια. Υπάρχει στρατηγική συνεργασία, συνεργασία. Οπότε ε, αναλύθηκε... Στα αμυντικά εννοώ. Στα αμυντικά, και συμφωνία, αμυντικά, ναι. Υπάρχει αμυντική συνεργασία ούτω ή άλλω. Αλλά συμφωνήθηκε μέσα από ένα μνημόνιο που υπέγραψε ο, ο, ο Υπουργό Άμυνα ε, το πώ. Θα γίνονται εκπαιδεύσει, θα γίνονται συνέργειε. Άρα, πώ θα λειτουργούν τα δύο Υπουργεία Άμυνα μαζί Μέχρι. και έτσι να εμβαθύνουμε περισσότερο τι στρατικέ μα Το ύψο των χρημάτων, για να έχουμε και μια τάξη μεγέθου αυτών των 11 διακρατικών συμφωνιών. Οι διακρατικέ συμφωνίε είναι συμφωνίε πλαίσιο. Mm -hmm. Δεν μπορεί να βάλει χρήματα μέσα. Από εκεί ξεκινάμε μετά, εφόσον γίνει η συμφωνία πάμε πλαίσιο, ιδιωτικά, για να πάμε ναι. να τα κάνουμε. Θα τα δούμε Έχει. στην πορεία. Τώρα πάμε στι ιδιωτικέ συμφωνίε που συνήθισαν ανάμεσα σε. Σαουδαραβικέ εταιρείε, που βέβαια είναι κρατικέ ουσιαστικά, mm -hmm. αλλά και ελληνικέ ιδιωτικέ εταιρείε. Ιδιωτικέ εταιρείε και μόνο. Εκεί είχαμε 16 συν το, το καλώδιο μεταφορά δεδομένων, άρα 17. Mm -hmm. Απλά το καλώδιο, επειδή έχει πολύ μεγάλη. Ε, σημασία και για εμάς και για αυτούς, υπεγράφει και έγινε ανταλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία των δύο ηγετών. Ναι. Ε, θε, θε, θέλαμε να συμβολίσουμε με αυτόν τον τρόπο, η ιδιωτική συμφωνία είναι έτσι, ιδέη δηλαδή είναι από να από το μας Να ξεκινήσουμε με το καλό δύο, για γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ε, τι, θα, τι ακριβώς θα γίνει με αυτό το καλώδιο και τι θα κάνουμε εμείς εδώ. Είναι καλώδιο μεταφοράς δεδομένων mm -hmm. στο πλαίσιο του παγκοσμίου καλωδίου που φτιάχνεται γιατί ε, το μέλλον είναι να μεταφέρουν τα δεδομένα και θα είναι μεγάλο κομμάτι της ανάπτυξης οικονομίας των χωρών. Mm -hmm. Οπότε εμείς μέσα από αυτή τη συμφωνία κερδίσαμε η Ελλάδα να είναι το hub το οποίο θα μεταφέρει τα δεδομένα στην Ευρώπη από την Ασία. Μιλάμε για ένα καλό που ξεκινάει από τη Σιγκαπούρη, θα σταματάει η Σαουδική Αραβία, θα περνάει από την Κύπρο, θα σταματάει στην Ελλάδα και από εκεί θα καταλήγει στη Γένοβα και θα τροφοδοτεί όλη η Ευρώπη. Οικονομικά Άραστα, για χάρα, τη χώρα μα, τι σημαίνει αυτό. Οικονομικά σημαίνει ότι, να το πω έτσι λίγο για να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι αυτή τη στιγμή έχεις φτιάξει τη διαδρομή ώστε να πρέπει εδώ να κάνεις αποθηκευτικούς χώρους. Μάλιστα. Να κάνεις χώρους φιλοξενίας. Mm -hmm. Άρα αυτό συνδέεται και με τη μεγάλη επένδυση της Microsoft με το data centers που γίνεται στην Αθήνα, που, που με, με, μια, με ένα τέτοιο καλώδιο που θα φέρνει δεδομένα, χρειαζόμαστε παραπάνω από τη Microsoft. Που σημαίνει ότι δημιουργούμε Μάλιστα. ένα hub εδώ που Άρα θα, και και άλλες εταιρείες, θα έρθουν και άλλε εταιρείε. Άλλε εταιρείε να κάνουν ένα hub. Να χώρο γιατί και μετά η Θα κατασκευαστούν και άλλα data centers. Και άλλα data centers. Και βέβαια παίρνει και μια ακόμα μεγαλύτερη αξία και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά η χώρα. Διότι όταν είσαι το σημείο που σταματούν τα δεδομένα και συνδέονται όλε οι χώρε, αυτό σου δίνει και μια μεγαλύτερη αξία για το μέλλον. Σε σχέση για τα δεδομένα, είναι mm -hmm. ό, η, όλη μα η ζωή θα είναι ε, ναι. όσο περνάνε τα χρόνια, άρα όλη μα η ζωή θα Δυστυχώς. είναι αποθηκευμένη στην Ελλάδα. Ε, συνεχίζουμε Μάλιστα. τώρα με τις ε, συμφωνίες. τι ιδιωτικέ συμφωνίε. Τι άλλε συμφωνίε έχουμε, Έχουμε συμφωνίε υδατοκαλλιέργεια, συμφωνίε ε, για πράσινη ενέργεια, συμφωνίε για μεταφορά mm -hmm. ενέργεια, είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου κ.ο.κ. Είχαμε. Ε, συμφωνίε αμυντική ε, ε, συνεργασία mm -hmm. από ιδιωτικέ εταιρείε, ε, ελλην, ελληνικέ εταιρείε που παράγουν. Να προμηθεύσουν οι ελληνικέ εταιρείε προμηθεύσουν... υλικό του Σαουδάραβε. Ακριβώ. Ε, είχαμε συμφωνίε φυσικά στην ναυτιλία όπου έχουν πολύ μεγάλου ομίλου οι οποίοι ήρθαν και mm -hmm. συμφώνησαν και η, η ουσία όλου είναι Πώς ότι. Πώ αποτιμάτε αυτό οι ιδιωτικέ συμφωνίε, σε τι ύψο σε τι... Σε τι είναι. Εκτό από το ένα δι που είναι το καλώδιο, που και αυτό είναι mm -hmm. η Ιδιωτική Συμφωνία, ε, ήταν περίπου 2,6 δι οι υπόλοιπε. 3,6 δι δηλαδή. 3,6 δηλαδή. δηλαδή είναι συμφωνίε που έγιναν μέχρι τώρα. Το... Ε, 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 ενδιαφέρον για απευθεία επενδύσει των Σαουδαράβων εδώ στην Ελλάδα υπάρχει. Βεβαίω υπάρχει και αυτό το, το δουλεύουμε μέσω τη Enterprise Greece. Είμαι και πρόεδρο τη εταιρεία Enterprise Gris που mm -hmm. φέρνει τι στρατηγικέ επενδύσει. Δουλεύουμε μαζί του εδώ και ένα χρόνο για να κάνουν και τουριστικέ επενδύσει και βιομηχανικέ επενδύσει και υδατοκαλλιέργειε, γιατί ξέρετε το, το, η ασφάλεια των τροφίμων για αυτού είναι πάρα πολύ σημαντική. Και ε, τεχνολογία στα αγροτικά προϊόντα. Άρα του ενδιαφέρει να έρθουν να επενδύσουν εδώ, να πάρουν τεχνογνωσία, ώστε όταν φτάσει η τεχνολογία στο σημείο να μπορούν να παράξουν στην έρημο, να είναι έτοιμοι και να μην έχουν καμία ανασφάλεια ω αν τα τρόφιμα μέχρι τότε. Μάλιστα. Ε, άρα ήταν μια καλή επίσκεψη όπως την ε, λέτε. Και συμβολική λέτε. Ήταν μια καλή εδώ. επίσκεψη διότι έδωσε την ε, σημασία που έπρεπε ο Πρωθυπουργός ο Γιώργος Μητσοτάκης και ο Διάδοχος όντας δύο μέρες εδώ. Έγιναν πάρα πολλές συναντήσεις ε, και μεταξύ των επιχειρήσεων και μεταξύ των, των Υπουργών. Και βέβαια ο Διάδοχος ε, είπε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα για αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική. Η σχέση, η στρατηγική mm -hmm. ε, είναι αυτή που συνδέει. Η Σαουδική Αραβία με την Ευρώπη και άρα μα δίνει ένα ρόλο και έχουμε ένα ρόλο μέσα από όλη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο από τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο ε, η χώρα που αναγνωρίζεται τελικά όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει τρία χρόνια από την κυβέρνηση του, του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη και, και, και όλη την κυβέρνηση βέβαια, ώστε η χώρα να είναι αξιόπιστη. Αυτή η αξιοπιστία αναγνωρίζεται και, και με χρήματα επενδύσεις. πλέον και επενδύσεις. πολύ και καλά, καλά. ευχαριστούμε πάρα πολύ.